Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε, μέσα από το Λόγο του Θεού καταρχάς, γιατί μετά θα δούμε και ιστορικά γεγονότα, μέσα από το Λόγο του Θεού, το αναγκαίο και το απαραίτητο για κάθε χριστιανό, ανεξαρτήτως δόγματος, τόπου, χρόνου, ηλικίας, φυλής, χρώματος. Το αναγκαίο λοιπόν και το απαραίτητο του να έχει την προσωπική του βιωματική εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και όχι μόνο αυτό, και στη συνέχεια την πνευματική ζωή που να είναι μέσα από την οδηγία και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε, αναφερθήκαμε σε διάφορα γεγονότα, ένα εκ των οποίων ήταν και η επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο, στην πραγματικότητα το τρίτο αποστολικό του ταξίδι, όπου με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου γίνονται δια των χειρών του Αποστόλου Παύλου θαύματα μεγάλα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακούστηκε σε όλη την Ασία, ώστε πολλοί πίστεψαν, δέχθηκαν τον Χριστό και πολλές εκκλησίες στην Ασία, τουλάχιστον 7 που αναγράφονται και στην Αποκάλυψη, βλέπουμε να υπάρχουν στην περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Όμως εδώ θα ήθελα να τονίσω με τη χάρη του Χριστού κάτι που έχει άμεση σχέση όχι με το Πνεύμα το Άγιο και με τις ενέργειες και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δυστυχώς εκτός από το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει το πνεύμα της πονηρίας, το πνεύμα του διαβόλου. Γι' αυτό διαβάζω από το συγκεκριμένο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα και από το 13 εδάφιο «Και τινές από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρωσιν εις τους επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και οι πράτοντες τούτου ήσαν 7 τινές ιοί Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένους Σκεβά. Το 15 εδάφιο είναι το σημαντικό. Και αποκριθένδε το πνεύμα των πονηρών, είπε, τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω. Σεις δε τίνες είστε, και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτο το πνεύμα των πονηρών, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι, έφυγον από του οίκου εκείνου. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε, νομίζω είναι αναγκαίο να τονίσουμε, ότι εκτός από το καλό υπάρχει και το κακό. Και αυτό μας καθιστά και πρέπει να μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, μάλλον συγγνώμη, ο Απόστολος Ιωάννης λέει στην πρώτη επιστολή του και στο 4ο κεφάλαιο, αγαπητοί μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Και σε άλλα πολλά μέρη μιλάει και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο παραδείγματος χάρη, ότι το Πνεύμα το Άγιο ρητός λέγει ότι εν της υστέρης καιρής θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης, εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως των ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Υπάρχει δηλαδή και το πνεύμα το πονηρό, όπως λέγει λοιπόν διδασκαλίες δαιμονίων, και πνεύματα πλάνης, τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους με ένα στόχο, να απομακρυνθούν από το Λόγο του Θεού. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τους ανθρώπους με ένα στόχο, να πλησιάσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Πονηρό οδηγεί τον άνθρωπο στο να αποστατήσει ο άνθρωπος από το Λόγο του Θεού, βάζοντας διδασκαλίες δαιμονίων και μάλιστα εμποδιζόντων, λέει, το γάμο. Αμαρτία να παντρευτείς. Δεν θέλει ο Θεός να παντρευτείς. Παραδείγματος χάρη, και προσταζόντων αποχή βρωμάτων, αλλά και άλλα πολλά. Είναι ανάγκη λοιπόν να τονίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή ότι στο καλό κοντά, δίπλα υπάρχει και το κακό. Στο Πνεύμα το Άγιο υπάρχει και το Πνεύμα το Πονηρό. Στο Πνεύμα το Άγιο
που οδηγεί τον άνθρωπο στον άνθρωπο, στον Θεό, στο λόγο του Θεού, υπάρχει το πνεύμα το πονηρό που προσπαθεί και αντιτάσσεται, αντιστέκεται στο πνεύμα το Άγιο για να οδηγήσει τον άνθρωπο μακριά από το λόγο του Θεού. Σε διδασκαλίες δαιμονίων, σε αιρέσεις απολίας, ακόμη και σε τεροδιδασκαλίες, να χάσει δηλαδή ο άνθρωπος την αγαθή του συνείδηση. Καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο την πρώτη, στο έκτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο, εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί στην κατευσέβεια διδασκαλία, το Πνεύμα το Πονηρό οδηγεί τον άνθρωπο σε αιρέσεις απολίες και σε τεροδιδασκαλίες. Αλλά και στην επιστολή του προς Τίτο ο Απόστολος Παύλος λέγει κάτι πολύ σημαντικό στο πρώτο εδάφιο, «Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια». Υπάρχει λοιπόν και η κατευσέβεια αλήθεια, όπως υπάρχει και η κατευσέβεια διδασκαλία, που είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο όμως το Πνεύμα το Άγιο προσδιορίζει, χαρακτηρίζει και φέρνει στη ζωή των ανθρώπων που ζουν στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Πολύ προσοχή λοιπόν, να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, γιατί όλα τα πνεύματα δεν είναι από το Θεό, και να τα δοκιμάζουμε πρώτον, εάν αποδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, και δεύτερον, αν διδάσκουνε την κατευσέβεια διδασκαλία και αλήθεια. Τα δόγματα, τα εγκεκριμένα από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, τα δόγματα, τα περιγεγραμμένα, το γραπτό λόγο, το θείο γραπτό λόγο του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι εκτός από τους αντιθετικούς διεισμούς που υπάρχουν στη φύση, τι είναι αντιθετικός διεισμός, φως, σκοτάδι, αριστερά, δεξιά, που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι γύρω μας σε καθημερινή βάση, υπάρχουν και οι πνευματικοί διεισμοί. Υπάρχει το καλό και το κακό. Υπάρχουν οι άγγελοι του φωτός, υπάρχουν και οι άγγελοι του σκότους. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερες, αγαπητέ Γιώργο, ότι ενώ βλέπουμε στην εποχή του Κυρίου πολλοί άνθρωποι να έχουν κυριευθεί από δαιμονικά πνεύματα, οι οποίοι τους πάραταν, τους τρέλαιναν, τους έκαναν να πέφτουν στο νερό, να πέφτουν στη φωτιά, να κατακόπτονται και τον Κύριο να τα εκβάλει. Μάλιστα αυτά τα πνεύματα, έχοντας νοημοσύνη εντός εισαγωγικών θα έλεγα, διέκριναν ότι αυτός ο Ραβίνος είναι ο Χριστός του Θεού. Όμως διάβασες ότι υπάρχουν και πνεύματα πλάνης. Ένα πνεύμα πλάνης δεν κατακυριεύει τον άνθρωπο και τον κάνει έρμεο των διαθέσεων του διαβόλου, αλλά διαστρέφει την αλήθεια μέσα του. Του αλλάζει τη ρότα της ζωής. Διαταζόντων αποχή από το γάμο, ένα παράδειγμα όπως είπες. Δεν θα πει το πνεύμα της πλάνης ότι ξέρεις ο γάμος είναι αμαρτία, αλλά θα υπερτονίσει την ελευθεριότητα του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να δεσμεύεται, μπορεί και να συζεί, μπορεί και να έχει μονογονεϊκή οικογένεια, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ορίζει αυτός τον εαυτό του και δεν χρειάζεται τα δύο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να γίνονται ένα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο διάβολος πολιτεύεται απέναντι στη διδασκαλία του Θεού, απέναντι στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι όχι να σε τρομάξει, όχι να σου καταδείξει, να σου καταδηλώσει την αμαρτία, την αντίθεση την πλήρη, αλλά να σου κάνει ολισθυρό το δρόμο, έτσι ούτως ώστε χωρίς να το καταλάβεις να ξεκλίνεις τις υγιένουσες διδασκαλίες και τις οδού του ανθρώπου και να βρεθείς σε τόπους πραγματικά ολισθηρούς που οδηγούνται στην απώλεια χωρίς να το έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Πολύ σοβαρό αυτό που είπες, αγαπητέ Χάρη, είναι οι διδασκαλίες της πλάνης. Μια άλλη λογική του διαβόλου, πέραν από την πλάνη, είναι η
ο δελεασμός και η πρόκληση. Δηλαδή με διάφορους τρόπους προκαλεί ο διάβολος και το πνεύμα της πονηρίας τους ανθρώπους να φύγουν από τον αγιασμό και την καθαρότητα, να πάψουν να αγωνίζονται, να εκλέγουν την στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό, γιατί μέσα στο διεισμό αυτό το πνευματικό που είπες υπάρχει η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός, υπάρχει και η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός. Ο διάβολος λοιπόν με το δελεασμό αρχίζει και δημιουργεί μία επέκταση της στενής πύλης, την κάνει πιο φαρδιά και της τεθλιμμένης οδού την κάνει πιο ευχάριστη, ώστε να παρασύρει τους ανθρώπους εκεί μέσα σε έναν ευδαιμονισμό, χριστιανικό ευδαιμονισμό, να τους παρασύρει όπως είπε στην πλάνη και στην απώλεια. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί μέσα στη φαρδιά οδό σου λέει ο διάβολος μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Μπορείς να κάνεις ό,τι σ' αρέσει. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και μπορείς να κάνεις ό,τι νομίζεις. Ελεύθερος είσαι. Μια άλλη ελευθερία όμως. Ενώ ο Χριστός τι λέει. Μέσα στον αγώνα να εισέλθεις δια της στενής πύλης και να περπατάς στην τεθλιμμένη οδό, δεν θα κάνεις ό,τι σου αρέσει, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, δεν θα κάνεις ό,τι νομίζεις, αλλά θα κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός. Δηλαδή το θέλημά σου το υποτάσσεις, γίνεσαι δούλος δηλαδή του Ιησού Χριστού και ομολογείς τον Ιησού Χριστό Κύριον. Δύο τελείως διαφορετικοί χριστιανικοί δρόμοι. Εξού και το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Θα πλουτίσεις, λέει αυτό όμως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει, αργύριον και χρυσίον δεν έχω. Τούτο που έχω, τούτο σου δίνω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Αυτό που είχε πιο ήταν το όνομα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν ο διάβολος έχει την πλάνη, αλλά έχει και το δελεασμό, δηλαδή και την πρόκληση. Έλα να σου δείξω πόσο πιο εύκολη είναι η χριστιανική ζωή μέσα στον κόσμο, η εκοσμικευμένη εκκλησία δηλαδή, που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μα ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις και είσαι ελεύθερος. Όμως το Ευαγγέλιο τι λέει, μόνο όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερός είναι ελεύθερος. Υπάρχει λοιπόν η πλάνη, υπάρχει ο δελεασμός, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Τι κάνει ο διάβολος, αγωνίζεται να κατηγορήσει τον άνθρωπο στο Θεό, το Θεό στον άνθρωπο και τους ανθρώπους στον ένα μεταξύ τους. Δηλαδή τι να κάνει, διάσπαση, να διαχωρίσει τον έναν από τους άλλους, ενώ ο Θεός ενώνει με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, ο διάβολος προσπαθεί να χωρίσει. Πού χτυπάει δηλαδή, χτυπάει στην ενότητα της πίστεως, βάζει άλλες διδασκαλίες, άλλες πρακτικές και άλλες νοοτροπίες μέσα στη χριστιανική ζωή, από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά προσπαθεί να διασπάσει με την προώθηση της εξάλειψης της αγάπης, δηλαδή την υπερηφάνεια στον άνθρωπο, τη φιλαυτία, του τονίζει τη δική του αξουσία, τη δική του υπόσταση, τη δική του δύναμη. Ενώ ο Θεός τι θέλει, να είμαστε ταπεινοί, ενθύθητε λέει ο λόγος του Θεού ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι σ' αλλήλους. Ο διάβολος τι λέει, μην τον ακούς. Ο Χριστός τι λέει, υποτάξου, θεώρησε τον άλλον υπερέχοντα. Ο διάβολος τι λέει, εσύ είσαι ο υπερέχον. Άρα λοιπόν, θελεασμός, πλάνη, χώρισμα. Και ας μην ξεχάσουμε πώς πλάνεψε την Εύα, πατώντας πάνω σε τέτοιου είδους συγκεκριμένες ελλείψεις που είχε ο χαρακτήρας της. Μάλιστα, απάνω σε αυτό λέει στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους, και είναι ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβούμε, να το βρούμε που το λέει, φοβούμε όμως, για το α κεφάλαιο, φοβούμε όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού και διαφθαρεί έτσι ο νου σας, τα νοήματά σας, εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Πώς, διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει άλλον Ιησούν, α λοιπόν τώρα, άλλον Ιησούν, διαφορετικό από αυτό που είναι,
Ενώ το Ευαγγέλιο μας δείχνει τον Ιησούν και την πνευματική υπόσταση του Ιησού και να μιμηθούμε τον Ιησούν. Άλλον Ιησούν τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, έναν Ιησούν τελείως διαφορετικό που λέει άλλα πράγματα. Ή λαμβάνεται άλλο πνεύμα, άλλη νοοτροπία, άλλη πρακτική, άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο, άλλη διδασκαλία ή πλάνη. Όταν λέει όλα ο Απόστολος Παύλος με τρεις λέξεις. Άλλον Ιησούν, άλλο Ευαγγέλιον, άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν διδάχθητε, ώστε να σας πλανήσει διαφθείροντας τα νοήματά σας και χάνοντας την απλότητα που είχατε στον Χριστόν Ιησούν. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία εργάζεται ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, αλλά αγωνίζεται και ο εχθρός μας, που δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους, τα δαιμόνια, τα πονηρά εν της επουρανίης. Ας συνεχίσουμε όμως, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφερθούμε, και να συνεχίσουμε στο επόμενο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην 978 σελίδα. Ναι, ναι, ναι. Γιώτα στίγμα κεφάλαιο 16. Θες να αναφερθείς αυτός, Χάρη? Ναι, ας διαβάσουμε αυτή την περίπτωση, συνεχίζοντας όπως προαναφέραμε και προηγουμένως για την ενέργεια. Γυρίζουμε πίσω βέβαια, είμαστε στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι. Έτσι, Παύλου, για την ενέργεια πλάνης. Θα δούμε μια άλλου είδους περίπτωση, έτσι. Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχή, είναι στους Φιλίππους ο Παύλος με τους συνεργούς του, 16 εδάφιο γιώτα σίγμα ταύ κεφάλαιο, ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχή, απήντησε ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή, ακολουθήσασα τον Παύλο και ημάς, έκραξε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρή του προς εμάς οδόν σωτηρίαν. Τούτο δε έκαμε επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα. Προστάζωσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις επ' αυτής και εξήλθε την αυτήν ώραν. Θα διαβάσω, θέλω να διαβάσω όμως και το επόμενο κεφάλαιο. Εδάφιο, συγγνώμη. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσαντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έφεραν εις την αγορά προς τους άρχοντες. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μια άλλου είδους περίπτωση, όπου στην περιοχή, στην πόλη των Φιλίππων, κάποιοι αξιοποιώντας τα δαιμονικά πνεύματα πλούτιζαν. Αξιοποιούσαν δηλαδή το μαμονά της αδικίας προς όφελός τους, χρησιμοποιώντας μία δούλη, μία κοπέλα, η οποία είχε πνεύμα το οποίο έκανε ψευδομαντίες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ήταν και πάντα, ανέκαθεν, ο άνθρωπος έχει μία φυσική τάση, έχει μία ροπή να θέλει να μάθει το μέλλον, να θέλει να γνωρίσει τι θέλει γίνει με τα ταύτα. Από την αρχαιότητα βλέπουμε ότι πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση, είτε μεγάλου βεληνεκούς, είτε ακόμα και μικρού βεληνεκούς, ρωτούνταν οι ονοσκόποι, οι επαειδοί, αυτοί οι οποίοι βλέπανε το μέλλον. Και όλοι οι βασιλείς, βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν και συμβουλεύονταν ανθρώπους οι οποίοι ψευδώς βεβαίως μάντευαν για το τι μελιγενέστε, για το αποτέλεσμα μιας μάχης, μιας εκστρατείας, μιας εκτεταμένης κίνησης. Και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα γνωρίζουμε τα μαντεία και τους χρησμούς και όλα αυτά τα οποία γίνονταν. Εδώ λοιπόν συναντάμε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, μιλάμε για το Δωδεκάθεο, μιλάμε για τα είδωλα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον είναι και αυτή η κοπέλα η οποία έχει πνεύμα πίθωνος. Στους Φιλίππους, δηλαδή. Στους Φιλίππους, βέβαια, στη Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν μπορεί να εισχωρήσει, δεν μπορεί να επισέλθει πνεύμα ακάθαρτο σε περιβάλλον Άγιο. Αλλά εκεί που λιμένεται τον τόπο ο διάβολος, εκεί είναι η μαγεία, εκεί είναι η μαντεία, εκεί είναι παν αχρίο πράγμα. Εκεί λοιπόν ήταν και αυτή η κοπέλα,
η οποία έδιδε κέρδος στους κυρίους αυτής. Όμως, χαρακτηριστικό εδώ σημείο, το πνεύμα αυτό το ακάθαρτο, γνωρίζοντας το πνευματικό περιεχόμενο, την πνευματική αποστολή που είχε ο Απόστολος Παύλος, δεν δίσταζε να μαρτυρεί ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός και οι συνεργάτες του Παύλου δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι κηρύττουν προς ημάς οδόν σωτηρίαν. Έδιδε μαρτυρία αληθείας για την αποστολή του Παύλου. Όμως ο Παύλος δεν αξιοποίησε ούτε χρησιμοποίησε αυτή τη μαρτυρία του ακάθαρτου πνεύματος, αλλά κάποια δεδομένη στιγμή το επετίμησε και βγήκε. Γιατί ο Παύλος δεν θέλει να διαφημίζεται το έργο του και η διακονία του από πνεύματα ακάθαρτα ή από επίνεια ανθρώπων, που μπορεί να έχει ιδιοτέλεια, που μπορεί να έχει καιροσκοπισμό, που μπορεί να έχει οτιδήποτε, αλλά μαζί με τη μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, να συμμαρτυρείται από τα επακολουθούντα θαύματα και από τη σωτηρία των ανθρώπων. Επίσης κατάλαβε ο Παύλος, επειδή είναι έμπειρος και είναι άγιος άνθρωπος, ότι ο διάβολος μηχανεύεται κατά τρόπον πανούργο την πλάνη και προσπαθεί να τον λιβανίσει. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να ακούς ότι αυτοί κηρύττουν. Βέβαια. Και μάλιστα όταν το λένε και αυτοί, το ωραίότερο πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καινοδοξία είναι να τον λιβανίζουν ακόμη και οι εχθροί του. Κατάλαβε ο Παύλος ότι εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια του διαβόλου να τον εκολακεύσει και να τον ρίξει από τη μία. Από την άλλη, όπως είπε και ο Χάρης, οι άγιοι άνθρωποι του Θεού δεν καταδέχονται να τους συστήνει ο Σατανάς. Δεν το θέλουν γιατί δεν το θέλει και ο Θεός, βέβαια. Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, όπου διαβάζω από το Ιωταθήτα κεφάλαιο, 21 εδάφιο, τη συνέχεια, μετά δηλαδή την αναμονή, την παραμονή του στην Έφεσο για 2 χρόνια, που εκεί ο Θεός έκανε θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία με τον Παύλο, και στο 20 εδάφιο λέει έτσι αύξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Στο 21 λοιπόν γίνεται τώρα μια μεγάλη αλλαγή στην ζωή του Παύλου. Όταν δε τελέστησαν όλα αυτά, ο Παύλος αποφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει τη Μακεδονία και η Αχαΐα, να υπάγει πλέον στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και τη Ρώμη. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τώρα έχει οδηγία από το Θεό, συνέχεια στη συνέχεια από την Ασία, αφού περάσει Μακεδονία και Αχαΐα, στην πραγματικότητα να πάει στα Ιεροσόλυμα να ομολογήσει για πρώτη φορά. Τον αφήνει ο Θεός, τον οδηγεί ο Θεός, τον στέλνει ο Θεός να ομολογήσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί λέγοντας: «Ιδού εγώ τώρα είμαι δεδεμένος το πνεύματι να υπάγω στα Ιεροσόλυμα». Αλλά ξέρει και τη συνέχεια. Ο Θεός του έχει αποκαλύψει και τη συνέχεια, ότι μετά τα Ιεροσόλυμα θα πάει και στη Ρώμη. Πρέπει να πάει και στη Ρώμη. Όμως το ταξίδι αυτό δεν είναι από τα πιο ευχάριστα ταξίδια που ο Θεός έχει προετοιμάσει στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό στο ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο λέγει ότι όπου και αν πέρναγε, το Πνεύμα το Άγιο του μαρτυρήσου και του έλεγε ότι θλίψεις, δεσμά και πόνος και αγωνία και ταλαιπωρία τον περιμένουν στα Ιεροσόλυμα. Μάλιστα δε, στο ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο και 11, στέλνει ο Θεός τον προφήτη Άγαβο να του φανερώσει και να του μιλήσει τα μέλλοντα δια Πνεύματος Αγίου, λέγοντας, 10 εδάφιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, «Και ενώ διετρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβει από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος, και ελθόν προς ημάς, έλαβε την ζώνην του Παύλου και δέσα στα σχήρας αυτού και τους πόδας, είπε, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο», με το προφητικό χάρισμα, καθώς ήταν προφήτης ο Άγαβος, «τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή», του Παύλου δηλαδή, «ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει εις τα σχήρας των εθνών. Και ως ακούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμεν όλοι οι αδερφοί, αυτόν και εμείς οι εντόπιοι, να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα.
Ο Παύλος όμως απεκρίθη. Τι κάνετε κλαίοντες και καταθλίβοντες την καρδία μου, επειδή εγώ ουχή μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ, είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Και μετά από αυτά τα λόγια επίθονται όλοι και ησυχάσαμε και είπα μας γίνει το θέλημα του Θεού. Τώρα λοιπόν ο Θεός τον οδηγεί τον Απόστολο Παύλο τον Απόστολο Παύλο διαπνεύματος Αγίου στα Ιερουσόλυμα, όπου θα τον συλλάβουν, θα τον ταλαιπωρήσουν, θα προσπαθήσουν να τον θανατώσουν, αλλά όμως δεν θα καταφέρουν τίποτα, γιατί θα είναι πάντοτε, όπως είπαμε, κάτω από την προστασία του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη όμως πρέπει να τονίσω εδώ και το ότι εκεί συνάντησε στην Κεσάρια και το Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, τον θυμόμαστε, είναι αυτός ο οποίος είχε χειροτονηθεί διάκονος καταρχάς στα Ιεροσόλυμα, ύστερα το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε στη Σαμάρια, ύστερα να συναντήσει τον Ευνούχο, τώρα τον Ευνούχο που ήταν ο δούλος της Κανδάκης, της βασίλισσας της Αιθιοπίας και του κήρυξε τον Χριστό και σώθηκε, γι' αυτό και η Αιθιοπία σήμερα, ακόμη σήμερα, είναι χριστιανική χώρα. Όμως τώρα βρίσκεται στην Κεσάρια, παντρεμένος, έχει 4 κόρες, παρθένους, οι οποίες προφητεύουν δια Πνεύματος Αγίου. Ζούνε μια πνευματική και χαρισματική ζωή, μια ζωή μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και στον αγιασμό του Θεού. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη. Οι εκκλησίες την εποχή του Παύλου είναι ζωντανές. Γιατί αυτό εδώ, όχι υπενήσετε, αλλά λέει ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού, σε κάθε πόλη το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Αυτό είναι. Σε κάθε πόλη, δηλαδή σε κάθε τοπική εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο λειτουργούσε και πληροφορούσε και προφήτευε τα μέλλοντα. Ήταν μια εκκλησία η οποία ήταν ζωντανή. Η φωνή της Τριγώνας ακουγόταν σε κάθε επιμέρους φύτευμα. Αυτή είναι η πραγματική εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορεί, όσο καλές προθέσεις να υπάρχουν, όσο ηθικός βίος και να υπάρχει, όσο η συνείδηση του κάθε χριστιανού έχει κατά Χριστόν διαμορφωθεί, δεν πάβει η αληθινή εκκλησία του Χριστού να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατά τρόπον οφθαλμοφανή, ξεκάθαρο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε κάθε πόλη λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε. Αλλά και ο Παύλος είχε προσωπική μαρτυρία. Και βλέπουμε εδώ τώρα η προσωπική μαρτυρία του Παύλου, η οποία συνδυάζεται με την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε κάθε πόλη που πήγαινε. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι συντεριάζουν. Επιπλέον, στο 28 εδάφιο βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι το υπεύθυνο για να θέτει επισκόπου στην Εκκλησία. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι ένας τρόπος αγιοπνευματικός. Το Πνεύμα το Άγιο με τη χάρη του Θεού, δηλαδή η χάρη του Θεού ξέρουμε ότι είναι πολυειδής, εκφράζεται δηλαδή με διαφόρους τρόπους. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με τα πάση βεβαιότητας είναι ότι το Πνεύμα το Άγιον, όταν θέτει επισκόπους στην Εκκλησία, συστήνει τους επισκόπους στους προηγούμενους επισκόπους και στο εκκλησίασμα που τους θέτει. Με ποιον τρόπο, είτε με προφητεία, είτε με ενύπνια, είτε με φανερώσεις, είτε με την καλή μαρτυρία, με διαφόρους τρόπους. Πάντως το Πνεύμα το Άγιο, η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Βεβαίως, εννοείται ότι ο ίδιος πρέπει να έχει την προσωπική βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπωσδήποτε. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θέτει στην Εκκλησία τους επισκόπους για να επιμένουν την Εκκλησία του Θεού, την οποία ο Κύριος απέκτησε δια του τιμίου αυτού αίματος. Επίσης, αυτό που είπατε και διαβάσατε στο 8 εδάφιο του ΚΑΑ κεφαλαίου, πιστεύω ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια οικογένεια που ζει μέσα στην παρουσία του Θεού. Διότι η Εκκλησία του Χριστού, για να έχει την παρουσία του Θεού, σημαίνει ότι οι οικογένειες που βρίσκονται εκεί πρέπει να ζουν μέσα στην παρουσία. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν μια οικογένεια να είναι όλοι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και να μιλάει ο Θεός. Μικρό πράγμα είναι μια οικογένεια να γονατίζει και να την οδηγεί ο Θεός μέσα από τα κορίτσια, μέσα από τα αγόρια, μέσα από τη μάνα, τον πατέρα. Πολύ σημαντικό. Μεγάλη υπόθεση.
Και βέβαια στο 10ο εδάφιο που μιλήσαμε για τον Άγαβο, εδώ βλέπουμε μία προφητεία παλαιοδιαθηκικής σκοπής, παλαιοδιαθηκικού τύπου. Τι εννοώ? Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφητείες δεν γίνονται μόνο διαλόγου, αλλά γινόταν διαλόγου και διαέργου. Δηλαδή υπήρχε μία παραστατικότητα. Εδώ προφανώς θα τολμούσα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κι εσείς, θα αποτολμούσα να πω ότι εδώ ο Άγαος φαίνεται να έχει μια διακονία προφήτου. Ναι, βέβαια. Υπό την έννοια ότι κινείται σε εκείνο το μήκος κύματος που εκκινούνται και ο Εζεκίηλ, ο Ιερεμίας, οι οποίοι προφητεύανε και ταυτόχρονα, ας πούμε, ο Εζεκίηλ λέει, ετοίμασε, του λέει, βαλίτσα με τικισμού και φύγει για να καταλάβουν ότι κάτι πρόκειται να γίνει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Σε πολλά σημεία βλέπουμε. Σε άλλο σημείο λέει, άνοιξε μια τρύπα από έναν τοίχο, στον Ιερεμία νομίζω το λέει, στον Εζεκίηλ, και φύγε νύχτα για να καταλάβουν και οι άλλοι ότι θα φύγεις και εσύ νύχτα. Δηλαδή παραστατικά, με παραστατικό τρόπο προφητεύει. Αυτό είναι κάτι που είναι σπάνιο να το βλέπουμε στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όμως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αμήν. Εμένα θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω κάτι άλλο, αναφέροντας δύο σημεία, δύο λέξεις. Διαβάζοντας προηγουμένως στο K22, και ειδού τώρα εγώ, δεδεμένος εν το πνεύματι υπάγω εις Ιερουσαλήμ, κρατάμε τη λέξη δεδεμένος, και στο ΚΑΑ κεφάλαιο, που διαβάσαμε λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασε ο Κώστας, στο εδάφιο 13, ΚΑΑ 13, λέει ότι εν Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος να αποθάνω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Δεδεμένος από τη μία πλευρά, είμαι έτοιμος από την άλλη. Ο Άγαβος προφητεύει. Εν πάση πόλη υπάρχουν φανερώσεις. Όμως το κομμάτι που αφορά τον ίδιο τον Παύλο πρέπει να ενεργοποιηθεί. Βεβαίως και είναι αφιερωμένος, βεβαίως και είναι Απόστολος και έχει αποστολή, βεβαίως και έχει οδηγία, όμως το βάρος αυτής της οδηγίας και της αποστολής πρέπει ο Απόστολος Παύλος να το σηκώσει. Και δεν το σηκώνει με τη φανέρωση που του γίνεται ότι πρόκειται εντός ολίγου δεσμά και θλίψεις να σε κατακυριεύσουν και ταλαιπωρία και κατασυκοφαντία. Πρέπει να το αποδεχθεί παρά το γεγονός ότι οι συναισθηματικά φερόμενοι αδερφοί του προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ότι δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος, έρχεται λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να διατηρούμε τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας, την νοοτροπία μας μερικές φορές σε πλήρη υποταγή. Πρέπει να συστηματικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο φρονούμε, πιστεύουμε, αλλά και ζούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, που βεβαίως μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο. Βεβαίως μερικές φορές ίσως μας θίξει, είτε σαν προσωπικότητες, οπότε εκεί πρέπει να ταπεινωθούμε, είτε σωματικά, οπότε εκεί πρέπει να υπομείνουμε, και όπως θα πρέπει να ελέγχω τον εαυτό μου, όπως διαβάσαμε στη Μάντισσα με τον Πίθωνα, και να μην κολακεύομαι και να μην επέρομαι και να μην ευχαριστιέμαι όταν ακούω καλά λόγια, αλλά να διακρίνω από πού προέρχονται, έτσι θα πρέπει και να καθυποτάσω τον εαυτό μου όταν οι οδηγίες που θέτω προέρχονται από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή πια ο άνθρωπος δεν περπατάει με την αρέσκειά του, με το θέλημά του και με τη γνώμη του, αλλά περπατάει πολλές φορές και σε αντίθεση με όλα αυτά, τις περισσότερες φορές σε αντίθεση με όλα αυτά, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και με την κατεύθυνση που ο Θεός βάζει στη ζωή του, ξεχνώντας δε και τα συναισθήματά του, γιατί πολλές φορές τα συναισθήματά μας είναι, όταν τουλάχιστον αντίθετα με τα Λόγω του Θεού, ένας πολύ κρυφός και επικίνδυνος εχθρός του χριστιανού για να παραμείνει δεδεμένος στο Πνεύμα, όπως ο Απόστολος Παύλος. Αμήν. Αν συνεχίσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο πια να φτάνει στα Ιεροσόλυμα, εκεί συλλαμβάνεται κατά όπως προφήτευσε το Πνεύμα το Άγιο, ταλαιπωρείται, όμως του δίδεται η ευκαιρία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να ομολογήσει
σε βασιλιάδες, τον Αγρίπα, σε στρατηγούς, τον Φίλικα, και πραγματικά η ομολογία του να είναι έντονη, ώστε όλα τα Ιεροσόλυμα να έρθουν σε ταραχή. Έμεινε εκεί περίπου 2 χρόνια στα Ιεροσόλυμα, κάτω από μεγάλες ταλαιπωρίες, δεσμούς, δεσμά, φυλακίσεις, ονειδισμούς, αλλά και με τη δόξα του Θεού, καθώς ομολογούσε πάντοτε, όποτε έβρισκε την ευκαιρία ο Απόστολος Παύλος, σε όλους τους ανθρώπους. Μέχρι ακόμη, όπως είπα, και στον Αγρίπα και στη Βερνίκη, τον βασιλιά Αγρίπα και τη βασίλισσα την Ευνίκη. Όμως έφτασε ο καιρός που ο Κύριος επισκέφθηκε τον Απόστολο Παύλο, λέγοντας «Θάρη Παύλο, διότι καθώς μαρτύρησες περί εμού σε Ιερουσαλήμ, ούτω πρέπει τώρα να μαρτυρήσεις και στη Ρώμη», όπως ακριβώς του είχε μιλήσει ενώ ακόμη ήταν στην Έφεσο, και διαβάσαμε προηγούμενα στο 21 εδάφιο του Ιωταθήτα κεφαλαίου, λέγοντας «Θα υπάγω στα Ιεροσόλυμα και αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και τη Ρώμη». Το ίδιο πράγμα μετά από 2 χρόνια έρχεται ο Χριστός τώρα να επιβεβαιώσει, να επαναμαρτυρήσει στον Απόστολο Παύλο ότι πρέπει να βρεθεί στη Ρώμη. Όμως ο τρόπος του ταξιδιού του για τη Ρώμη δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο οποίος είχε φανταστεί. Θα πάει δέσμιος σε ένα ταξίδι πολύ επίπονο, με ναυάγια θα πάει στη Ρώμη, και αν θέλετε να αναφερθούμε καθόλου στο ταξίδι αυτό. Να πούμε πριν το ταξίδι και πάντοτε σε σχέση και με το ταξίδι, γιατί και εκεί θα υπάρχουν φανερώσεις, ότι τελικά το έργο του Θεού γίνεται αφενός με διαπνεύματος Αγίου, αλλά και με επισκέψεις Θεού. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι τόσο μεγάλο το φορτίο και αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος του Θεού, που έχει ανάγκη και την πλήρωση του Πνεύματος, αλλά και την παρουσία του Θεού, με την έννοια ακόμη και της όρασης, αν χρειαστεί. Και της παρηγοριάς. Παράδειγμα, ας πούμε, στο 11 εδάφιο του ΚΑΓ που διαβάσατε, «Την δε ερχομένη νύχτα επιφανίσεις αυτόν ο Κύριος, είπε Θάρη Παύλε», του φανερώθηκε ο Κύριος. Έτσι. «Διότι καθώς μαρτύρησες τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω πρέπει να μαρτυρήσεις και εις Ρώμη». Γιατί του το λέει αυτό? Γιατί πρόκειται να πάει η ψυχή του στην Κούλουρη την επόμενη μέρα με αυτά τα οποία θα γίνουν. Φυθή. Και έρχεται λοιπόν από πριν να τον προειδεάσει για το τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο, ώστε να μην κλονιστεί. Αυτά μόνο με επισκέψεις Θεού μπορούν να σφραγιστούν στην καρδιά. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και βεβαίως, για να πάμε και εδώ που λέτε στον Ευροκλήδωνα, στον Ευροκλήδωνα βλέπουμε ότι αν δεν είχε ο Παύλος εκείνη την επίσκεψη από τον Άγγελο, αλλά και την υπόσχεση του Κυρίου ότι θα πάει στη Ρώμη, δεν θα άντυχε. Γιατί λέει «Πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρέθη αφημών». Τι τον κράτησε τον Παύλο όταν για 20 μέρες κρύφτηκαν ακόμη και ο ήλιος και τα άστρα? Τον εκράτησε η υπόσχεση. Και ακριβώς επειδή έμεινε πιστός στην υπόσχεση, στο γεγονός δηλαδή ότι ανεπάφθη σε αυτό που του είπε ότι θα πάει στη Ρώμη, σου λέει «Κάτι θα κάνει ο Θεός, δεν μπορεί να μας αφήσει να πνιγούμε εδώ». Τότε έρχεται και ένας άγγελος και του λέει «Μη φοβάσαι Παύλε, να έχεις θάρρος, ούτε εσύ ούτε καμία ψυχή, δεν θα χαθεί μόνο το πλοίον». Δηλαδή να φοβάται. Βέβαια, δεν γίνεται ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει στην αποστολή του χωρίς πρώτον διανομές Πνεύματος Αγίου και ιδιαίτερες επισκέψεις Ιησού Χριστού ή αγγέλων. Πρέπει να ζητήσουμε το έργο του Θεού να γίνεται και με αγγέλους τον έσχατο καιρό. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε για αυτό το ταξίδι που ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε διοικούμενος πάντα από το Πνεύμα το Άγιο, και το ταξίδι αυτό όντας όν τελείως από το Θεό, καθώς βρέθηκε σε ένα πλοίο που υπήρχε ένας εκατόνταρχος, ο Ιούλιος, ο οποίος συμπαθούσε, θα έλεγα, τον Απόστολο Παύλο. Υπήρχαν ο Ναύκληρος, υπήρχαν ο Καπετάνιος, υπήρχαν οι ναύτες, υπήρχαν και στρατιώτες και υπήρχαν και πολλοί κρατούμενοι, σύνολο 276 άτομα. Όταν βρέθηκαν όμως στην Κνίδο και ο άνεμος τους εμπόδιζε και δεν τους άφηνε να πάνε κάτω από την Κρήτη προς Σαλμόνη για να φτάσουν στους καλούς λιμένες, ο Απόστολος Παύλος είχε μια φανέρωση από το Θεό, γιατί δεν ήταν ούτε καπετάνιος ούτε σχέση με τη θάλασσα, και είπε
στο 9 εδάφιο, επειδή παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς είναι ήδη επικίνδυνος, διότι η νηστεία έχει ήδη παρέλθει, συνεβούλευσε ο Παύλος λέγον: άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς, μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημιά, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ Γιώργο, το πρώτο ερώτημα που πρέπει κάποιος να κάνει στον Παύλο είναι: τι είσαι εσύ, παιδί μου, μετεωρολόγος? Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μεγάλη. Ακριβώς. Είναι βλέπον όμως ο Παύλος. Πάλι έχει το υγεία του πνεύματος του Αγίου. Είναι χαρισματικός άνθρωπος πλήρως. Δηλαδή ο Θεός τον κατευθύνει. Του λέει: πες τι πρέπει να πεις. Και λέει πράγματα που γιατί να τον πιστέψουν οι άλλοι. Και πράγματι δεν τον πίστεψαν. Ο εκατόνταρχος όμως, λέει η γραφή στο 11 εδάφιο, επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και στον ναύκληρον παρά εις τον Παύλον. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα πνευματικά, διότι πνευματικός άνθρωπος. Ανακρίνονται. Και επιπλέον, γιατί ποιον θα, και λογικό είναι. Ποιον θα εμπιστευτώ? Δεν εμπιστευτώ τον ναύκληρο, τον καπετάνιο, τον άνθρωπο της θάλασσας, τον επαγγελματία. Τον εξειδικευμένο. Τον εξειδικευμένο, αυτό που ξέρει, και θα εμπιστευτώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο που λέει ότι βλέπω. Τι βλέπεις? Ποιος είσαι εσύ και βλέπεις? Ο άλλος όμως είχε οδηγία, και βέβαια αυτή την οδηγία ο Θεός τη χρησιμοποίησε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όπως θα δούμε παρακάτω. Γιατί θα τον δικαιώσουν οι εξελίξεις. Βέβαια, γιατί θα φανεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην ξέρει από θάλασσα, αλλά είναι ο Θεός μαζί του. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν μπορεί να διοικείται ούτε από κοινωνιολόγους, ούτε από παιδοψυχολόγους, ούτε από παιδοψυχιάτρους, αλλά πρέπει να διοικείται από το Πνεύμα του Άγιου. Όχι και κάτι, ούτε και από θεολόγους. Σωστά. Βέβαια. Ούτε από θεολόγους. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ούτε από δάσκαλους. Ούτε από καθηγητές. Γιατί τι λέει η Γραφή? Μην ονομαστείτε δάσκαλοι. Έτσι. Γιατί ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Μην ονομαστείτε καθηγητές και οδηγείτε στους ανθρώπους. Γιατί ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Η Εκκλησία διοικείται από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που είναι ο σύνδεσμος όλων των μελών της Εκκλησίας. Ακριβώς. Είναι βέβαια καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι καλλιεργημένος και μορφωμένος υπό την προϋπόθεση, για να μην θεωρηθεί ότι έτσι. Απορρίπτουμε την γνώση ή τη μόρφωση σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να είναι καλλιεργημένος και μορφωμένος υπό την προϋπόθεση ότι όλη αυτή την γνώση θα την εντάσσει κάτω από την ομπρέλα του Πνεύματος του Αγίου, κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Αμήν, αμήν, αμήν. Ο σκοπός και ο στόχος του Θεού, πιστεύω, μέσα από αυτά που επέτρεψε στο ταξίδι, σε αυτή την κακοπάθεια που έπαθε ο Παύλος και οι συνταξιδιώτες του, ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν κρατούμενος, μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος ήταν δέσμιος. Ήταν ένας από τους κρατούμενους. Μπορεί να τον συμπαθούσε ο εκατόνταρχος, συμφωνούμε όλα. Ήταν όμως δέσμιος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει σημείο αναφοράς και να γίνει σκεύος σωτηρίας για τις ψυχές των ανθρώπων αυτών που άκουσαν και κατ' επέκταση και των Μαλτέζων, των κατοίκων της Μελίτης. Έπρεπε λοιπόν ο Παύλος να κερδίσει την αποδοχή και τον σεβασμό αυτών των ανθρώπων. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δικαιωθεί στις αντιλήψεις του, στις απόψεις του και προπάντων στις φανερώσεις του. Αυτό που πολύ ωραία αναφέρατε προηγουμένως, ότι ο Παύλος ήταν ευλέπων, στηριγμένος στον αέρα, γιατί στα μάτια του ναύκληρου και του πλοίαρχου και του Ιούλιου, του εκατόνταρχου, ήταν κάτι αιώλο αυτό που είπε ο Παύλος. Δεν μπορούσε να στηριχτεί πάνω σε κάποια λογική. Ούτε και εμπειρία. Ακριβώς. Ούτε και γνώση. Όμως η μετέπειτα δικαίωση αυτού του είδους της φανέρωσης έκανε αυτούς τους ανθρώπους να εκτιμήσουν το περιεχόμενο, το ποιόν, αλλά και αυτό το οποίο πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα είναι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά έγιναν υπάκουοι στα λεγόμενα του Παύλου. Βεβαίως και ο Παύλος, αντιλαμβανόμενος τη θέση του σαν δέσμιος, αναφέρει χαρακτηριστικά στο 22 εδάφιο, αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος. Τώρα βλέπουν σε αυτόν, ακούνε σε αυτόν. Αυτή τη φορά η φανέρωση του Παύλου θα εισακουστεί στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Και τώρα τι κάνει? Τους ενισχύει. Πώς? Με δύο τρόπους. Πρώτον, ψυχολογικά, ηθικά, σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι τη νύχτα ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού. Πώς πλέον εφάνει άγγελος του Θεού και γίνεσαι αποδεκτός? Γιατί και τότε είχε υπάρξει φανέρωση σε μένα ότι θα γίνει κακοπάθεια. Και τώρα πιστεύω και σε σένα, Παύλο, αλλά και στη φανέρωση δια του αγγέλου του Θεού.
ψυχολογικά λοιπόν και ηθικά, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει σωτηρία, αλλά και λίγο πιο κάτω, στο 33 εδάφιο, όταν τους λέει 14 ημέρες σήμερον προς δοκόντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφή, διότι τούτο είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Και μάλιστα είπε μετά στο 36 εδάφιο, λαβώντες δε πάντες θάρρος, αυτό που είπαμε προηγουμένως στο 22 εδάφιο, έλαβον και τροφή. Ηθική και σωματική στήριξη. Πλέον κυβερνήτης αυτού του καραβιού γίνεται ο Παύλος. Έτσι αυτό είναι. Για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευθούν, θα επιλέξουν και θα ταξιδέψουν, είπα ο Παύλος, λάθος έκανα. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Σωστό, έτσι Παύλος να... για Πνεύματος του Αγίου. Έτσι θέλει να εργάζεται ο Θεός, αλλά για να συμβεί αυτό, πρώτα θα έρθει η απόρριψη, θα έρθει η εξουθένιση, αλλά συγχρόνως και η ταπείνωση του Παύλου. Δεν θα πει είδατε ότι εγώ έχω δίκιο, είδατε ότι έπρεπε να με ακούσετε. Όχι, σας παρενώ και σας παρακαλώ τώρα πλέον, αφού έγιναν όλα αυτά, για να μην συνεχιστεί η κακοπάθεια, να υπακούσουμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή ο Χριστός σύστησε τον Παύλο με τις αποκαλύψεις που του έδωσε, ώστε να έχει την παρησία ο Παύλος να λέει «Έπρεπε ο αδελφοί να μου υπακούσατε και να μην σηκωθείτε από τις Κρήτης και ούτω ή θέλομεν αποφύγει την κακοπάθεια και τη ζημία». Αφού λοιπόν είδατε τα αποτελέσματα της μη υπακοής σας σε αυτά που ο Θεός με φανέρωσε, τώρα εγώ σε πάρε σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι καμία ψυχή δεν θα χαθεί. Και πού το στηρίζει αυτό? Στην επόμενη αποκάλυψη. Διότι αυτή τη νύχτα φάνηκε ο άγγελος του Θεού που μου είπε να μην φοβάμαι, γιατί καμία ψυχή δεν θα χαθεί. Και επειδή στο 30 εδάφιο οι ναύτες σε ζήτουν να φύγωσιν από το πλοίο και κατεβίβασαν τη Λέμβονη στη θάλασσα με πρόφαση ότι έμελον να εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκαντόνταρχο, να ο πραγματικός κυβερνήτης τώρα, να ο πραγματικός διοικητής. Ο Παύλος, αλλά δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, είπε στον εκαντόνταρχο και προς στρατιώτες, εάν οι ναύτες δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε. Αμέσως τότε ο εκατόνταρχος και οι στρατιώτες, υποτασσόμενοι στα λόγια του Παύλου, έκοψαν τα σκοινιά της Λέλβου και την άφησαν αυτή να πέσει. Και τέλος, όταν έφτασαν και είδαν ότι βρέθηκαν μπροστά στην Μάλτα, και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε αυτό το έργο που έκανε ο Θεός, πώς ξεκίνησαν από την Κρήτη με ένα ακυβέρνητο πλοίο σε μεγάλη θαλασσοταραχή, και το πλοίο οδηγήθηκε από ποιον? Το Πνεύμα το Άγιο, το Χριστό, οδηγήθηκε σε μια κουκιδίτσα, αν δείτε μέσα στην Μεσόγειο θάλασσα, μια μεγάλη θάλασσα, μια μικρή κουκίδα είναι η Μάλτα. Ένα πλοίο ακυβέρνητο πώς οδηγήθηκε και έφτασε στη Μάλτα. Μόνο ο Θεός τα κάνει αυτά. Και γιατί? Και δεν υπήρχαν πηξίδες. Αφού δεν, και να υπήρχαν, δεν μπορούσαν να βάλουν το πλοίο κάτω από την υπακοή τους. Δεν υπήρχε τιμόνι, δεν υπήρχε τίποτα. Πανιά δεν υπήρχαν, τα είχαν κατεβάσει. Ήταν εντελώς ακυβέρνητο μέσα σε σκοτάδι μέρα και νύχτα. Και αυτό το πλοίο έφτασε στη Μάλτα. Ένα μεγάλο θαύμα. Και εκεί στη Μάλτα όταν κατέβηκαν, είπαν οι στρατιώτες να σκοτώσουμε. Ο Ιούλιος όμως επενέβη και είπε όχι. Και πέρασαν όλοι, και αυτοί που ξέραν μπάνιο και αυτοί που δεν ήξεραν, στη Μάλτα. Αλλά το σχέδιο του Πνεύματος του Αγίου δεν τέλειωσε εκεί. Και στη Μάλτα πάλι ο Θεός σύστησε τον Παύλο. Καθώς τον οδήγησαν στο σπίτι του άρχοντα, πώς τον λέγανε, τον Πάμπλιο, πώς τον λέγανε, Πόπλιος. Και τον οδήγησαν στο σπίτι του Πόπλιου που ήταν άρρωστος ο πατέρας του, ο Παύλος προσευχήθηκε να πάλι δια Πνεύματος Αγίου, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου των Ιαμάτων, και έγινε καλά. Και όλοι οι Μαλτές πίστεψαν στον Χριστό και ακόμη πιστεύουν στον Χριστό. Εδώ βλέπουμε ότι πάλι επισφραγίζεται η διακονία του ως Αποστόλου. Βέβαια. Πάλι δια των συμμαρτύροντων και επακολουθούντων θαυμάτων. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ανθεκτικότητα την οποία δίνει ο Κύριος. Δηλαδή, δεν έπαθε τίποτα από την έχιδνα.
Α, ναι, πολύ σοβαρό αυτό. Τον δάγκωσε. Μόνο Βεβαίως. Αυτόν δάγκωσε. Βεβαίως. Και αυτό είναι σύσταση του Θεού. Τον συστήνει ο Θεός τους ηθαγενείς. Αυτό ακριβώς. Γιατί λέει ότι εκείνη δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί η εξεύνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνεται εις αυτόν, μεταβαλλώντες το χασμόν, έλεγον ότι είναι Θεός. Από τον άκρο στο άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο ο Θεός τον σύστησε. Πρώτον, με την άνωθεν βοήθεια ή με την άνωθεν, όχι ασυλία, εν πάση περιπτώσει με την άνωθεν προστασία, το κατάλαβαν οι ηθαγενείς εδώ. Ότι κάτι γίνεται. Ότι κάτι συμβαίνει, ότι αυτός δεν είναι σαν και εμάς, κάτι συμβαίνει αυτός. Άνθρωπος. Και μετά, βεβαίως, με τον πατέρα του υποπλοίου, τον οποίο τον θεράπευσε από δυσαντερία. Δυσαντερία την εκείνη την εποχή δεν ήταν απλό πράγμα. Άκρος θανατηφόρα. Έτσι, γιατί τώρα παίρνουμε ένα χάπι και είμαστε καλά. Αλλά τότε... Και τώρα πεθαίνουν από δυσεντερία άνθρωποι. Εκεί όπου δεν υπάρχουν. Άλλα μέρη, σε άλλα μέρη. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έμεινε κάποιους μήνες εκεί, κήρυξε το Ευαγγέλιο, όλοι πίστεψαν, και οι στρατιώτες και οι ναύτες και ο Ναύκληρος και ο Ιούλιος και οι Μαλτέζοι, και μετά με τον ούριο άνεμο του Πνεύματος του Αγίου έφτασε στη Ρώμη. Και εδώ τελειώσαμε τις πράξεις των Αποστόλων. Προσπαθήσαμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων να παρουσιάσουμε τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας και πόσο απαραίτητο είναι για να εργάζεσαι το έργο του Θεού, για να ζεις χριστιανικά, πόσο απαραίτητο είναι να έχεις και την πίστη της Πεντηκοστής, το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και τη ζωή, τη χαρισματική, διαπνεύματος Αγίου μέσα και στην οικογένειά σου και στην προσωπική σου ζωή αλλά και στην εκκλησιαστική σου ζωή. Αν με επιτρέπετε να κλείσω από τη δική μου την πλευρά με μια διαπίστωση. Οι πράξεις των Αποστόλων αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκαν μόνον την ημέρα της Πεντηκοστής αλλά είχαν και συνέχεια. Γιατί η πνευματική ζωή σε μια εκκλησία είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό να έχει συνέχεια. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έπαψε να ενεργεί, ούτε να διαμοιράζει χαρίσματα, ούτε να ομιλεί. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έπαψε να επιπέφτει επί πάσαν σάρκα καθ' όλη τη διάρκεια των πράξεων των Αποστόλων. Και πιστεύω ότι και στις επόμενες εκπομπές μας θα φανεί ξεκάθαρα ότι οι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου δεν περιορίστηκαν μέχρι το τέλος των πράξεων των Αποστόλων, αλλά συνεχίστηκαν και στον πρώτο και στον δεύτερο αιώνα και μέχρι τις μέρες μας. Και ακόμη και στην Αποκάλυψη που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης, λέει ότι πώς ήλθε σε κατάνυξη και πώς ξεκίνησε η Αποκάλυψη του Θεού προς τον Ιωάννη. Λέγει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, κατά την Κυριακήν ημέραν, το 96 μετά Χριστό αυτό έλαβε χώρα, ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν, το κείμενο λέει εγενόμην εμπνεύματι, και ήκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη, όλη δηλαδή η αποκάλυψη του Ιωάννου εδόθη από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, αλλά εμπνεύματι Αγίο, και το τελευταίο, έτσι γράφτηκε από το Πνεύμα το Άγιο και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψης, που όμως όλες τις επιστολές και αν διαβάσουμε, όπου και αν διαβάσουμε, πάντοτε θα βλέπουμε τις δυνάμεις, τα χαρίσματα και τις ενέργειες του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο. Επίσης, επειδή είπατε για την Αποκάλυψη, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σε κάθε εκκλησία, ο Χριστός, ο Κύριος μας, λέει ας ακούσει ο καθένας τι το Πνεύμα λαλεί προς τις εκκλησίες. Σε κάθε εκκλησία το λέει αυτό. Ως τις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τις εκκλησίες. Άρα λοιπόν, ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία και δεν έπαψε ποτέ να της μιλάει. Το θέμα είναι να έχουμε το οτίον, την ανάλογη προθυμία και πίστη στο γεγραμμένο, ότι αυτό πάει ασορτή με την εκκλησία. Εκκλησία που δεν ακούει την φωνή του Πνεύματος του Αγίου και δεν διενεργούνται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στον αγιασμό και στην καθαρότητα, είναι μια εκκλησία που δεν ομοιάζει με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ούτε με την εκκλησία την οποία θέλει ο Χριστός να κοσμήσει και να την παρομοιάσει, να την παρουσιάσει ως μια εκκλησία, μια χούντσα ρητίδα ή η κυλίδητη των Τιούτων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι, όπως είπαμε, ότι πρέπει μέσα στην Εκκλησία να κυριαρχεί ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου.
δεν μπορεί μόνο ο Λόγος του Θεού χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί μόνο το Πνεύμα του Άγιο χωρίς το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς σας χαιρετούμε με πολύ αγάπη στο όνομα του Χριστού και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.